Κοιτάξτε, μετά την οριστική απόφαση, όπως είπατε, του Δημάρχου να μην είναι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, οι συνεργάτες μου και εγώ αποφασίσαμε να κατεβάσουμε ψηφοδέλτιο για να διεκδικήσουμε την ηγεσία του Δήμου Σιθωνίας στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Μόνος μας στόχος είναι τα προβλήματα του τόπου, καθώς θα έλεγα, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη και τον επισκέπτη του Δήμου Σιθωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και θέλω να πιστεύω, και βέβαια όταν διαστανόμενη τη βαριά κληρονομιά που έχουμε πάρει από τον Γιάννη τον Τζίζιο, θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαστε ένας συνδυασμός πολύ συλλεκτικός, θα έλεγα. Μέσα υπάρχουν όλες οι τάσεις, άρα δεν προσδίδουμε κομματικό χαρακτήρα σε οτιδήποτε και πιστεύω ότι είναι άτομα τα οποία έχουν εμπειρία, τα οποία πλαισιώνουν το συνδυασμό και βεβαιότητα θα εισέλθουν και άτομα τα οποία έχουν την νεανική ορμή, την καινούργια ορμή. Θέλω να πιστεύω ότι με συλλογική δουλειά, με συλλογική προσπάθεια θα τα καταφέρουμε και θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου. Θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή είναι η ιδανική υποψηφιότητα του Πάρη του Ντέμπλα. Εγώ βεβαιότητα από τη δικιά μου πλευρά εκτιμώ τις δυνατότητες των συναδέλφων των καινούριων. Βεβαιότητα μάλλον τις επόμενες, πρώτα Θεός να μας έχει καλά, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση κάποιος από αυτούς θα βγει μπροστά για να διεκδικήσει το δημαρχιακό θόκο. Και βέβαια θέλω να πω ότι έχουμε και τη στήριξη, ουσιαστικά θα έλεγα, των Προέδρων της ΙΚΙΑΣ, όλων των υποψηφίων Προέδρων της ΙΚΙΑΣ, του Προέδρου της Σάρτης, του κ. Μιχάλη, και καθώς θα έλεγα και των Προέδρων, του υποψηφίου Προέδρου του Νέου Μαρμαρά και του Μεταγκητσίου. Δηλαδή, θα έλεγα, έχουμε πίσω μας διαμορφώσει μια δυναμική νίκη. Και πιστεύω ότι βεβαιότητα και με τη βοήθεια του Θεού και του κόσμου, ότι θα είμαστε οι προσεχείς νικητές για το Δήμο Σιθωνίας. Έχετε συζητήσει για κάποιες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, εκλεγείτε και αναλάβετε? Κοιτάξτε, τα προβλήματα εμείς τα ξέρουμε, αλλά έχουμε βήκο αότα. Θέλω να πιστεύω, επειδή η Σιθωνία είναι τουρισμός κατά 90% βεβαιότητα, χωρίς εδώ να λέει ότι θα αφήσουμε και τις άλλες δραστηριότητες, γιατί και πρωτογενή τομέα έχει σημαντικό Δήμο Σιθωνίας. Έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, θα καθίσουμε με τους συνεργάτες και βεβαιότητα και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και βεβαιότητα θα κάνουμε τον τελικό προγραμματισμό μας και θα καθορίσουμε και τις πρώτες προτεραιότητες σαν νέα δημοτική αρχή, βεβαιότητα εφόσον ο λαός μας εκλέξει για την ηγεσία του Δήμου Σιθωνίας. Θέλω να πιστεύω ότι με πολλή δουλειά, γιατί όπως σας είπα, συναισθανόμενοι ότι πρέπει να διαδεχτούμε τον Γιάννη τον Τζίζιο, ένα δήμαρχο ο οποίος σημαντικά έργα στην περιοχή, τεράστια έργα, και εμείς δεν είναι, θα έλεγα ότι ίσως αυτό το μέγεθος να μην φτάσουμε ποτέ, αλλά μπορούμε να υποσχεθούμε και να δεσμευτούμε στον κόσμο ότι θα εκτιμήσουμε τη δραχμούλα που πληρώνει, θα έχουμε μια πολύ χρηστή οικονομική διοίκηση σε αυτό και βεβαιότητα έχουμε τον τρόπο, θα έλεγα, λατρεύουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας ώστε να σκύψουμε και να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Τα οποία είναι βεβαιότητα βασικά, θα έλεγα, σήμερα στον τουριστικό τομέα, έτσι στον κόσμο που έρχεται, να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ποιότητα της ζωής του επισκέπτη και του δημότη της Σιθωνίας.